Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαζί σας για άλλη μία εκπομπή στη σειρά μισή ώρα στην οικονομία και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, Αντώνη. Ο λόγος σε σένα να, πά, να κάνει την εισαγωγή. Καλησπέρα, Λοιπόν, ε, θα υποφεληθώ του γεγονότο ότι και λόγω ΚΕΠΕ ο Παναγιαργόβα, αλλά και λόγω χαρακτήρα ε, και προϊστορία έχει λιγάκι την μακριά ματιά. Πιο πέρα από τα πράγματα. Ε, Πώ θα διαμορφωθούν, Είμαστε μερικέ μέρε πρωτού ξεκινήσει μια δύσκολη, όλοι το λέμε, αλλά είναι ζήτημα πόσο το καταλαβαίνουμε, νέα χρονιά. Και θέλω να θέσω ένα πρώτο ερώτημα. Ενώ περιμέναμε ότι η χρονιά αυτή θα ξεκινήσει πιο ζόρικα λόγω πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός ναι μεν αποτελεί μείζον πρόβλημα, έτσι, και η αποδιάρθρωση και της τσέπη μου, αλλά και της οικονομίας που είναι μπροστά είναι ένα θέμα μεγάλο, αλλά φαίνεται ότι ας πούμε στην Ελλάδα από το διψήφιο φτάσαμε στο 8,5%. από την άλλη πλευρά όμως, ενώ είχαμε αρχίσει να θεωρούμε ότι αν εμείς στην Ελλάδα έχουμε αισθητά καλύτερου ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη τουλάχιστον, βλέπουμε ότι η στατιστική υπηρεσία μας δίνει ένα τρίτο τρίμηνο, το τρίμηνο του τουρισμού, έτσι. Έχει μέσα Ιούλιο-Αύγουστο, το οποίο σκοντάφτει. Να το πω λοιπόν έτσι απλοϊκά, τι να φοβόμαστε περισσότερο, τον πληθωρισμό ή την, όχι ύφεση, αλλά τη συγκράτηση της ανάπτυξης. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. εγώ να ξεκινήσω ότι από το, το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι αυξανόμενε τιμέ, οι, οι υψηλέ τιμέ τη ενέργεια. Νομίζω αυτό από εκεί ξεκινάμε και εκεί ο, τελειώνουμε. Ο, πυρή, ο πυρήνας πυρήνα του, του θέματος. Ο πυρήνα του προβλήματο είναι αυτό. Τώρα, το ότι ναι, όντω είχαμε χαμηλότερο πληθωρισμό ε, σε σχέση με το μέσο όρο τη Ευρωζώνης, όντω είχαμε χαμηλότερο, αλλά. Από την άλλη πλευρά είχαμε και τις, μεγαλύτερε επιδοτήσει στην τιμή του ηλεκτρικού της, της, της ενέργεια, yeah, του yeah. ηλεκτρικού ρεύματος. ρεύματο. Άρα βοήθησε αυτό. Ε, και επειδή ακριβώ βοήθησε αυτό, ιδίω τον Αύγουστο, τον Αύγουστο που είχαν εκτοξευτεί οι τιμέ τη ενέργεια. Και είχαμε και, να εκαθαρίσουμε και του προηγούμενους μήνε. Και ήταν καθαριστικά τα μήνες. σημειώματα που ήρθαν. Και ανέβηκαν οι λογαριασμοί για το κράτο. Yeah. Ανέβηκαν στο περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαίνει ότι αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, τα οποία επιδότησε το κράτος τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, πήγαν για να, ε, για να, για να πληρώσουν ουσιαστικά τις αυξημένες τιμές, ούτε ή άλλως αυξημένες, από το εξωτερικό, αλλά τις κάλυψε το κράτος. Άρα αυτό το πράγμα, τα δύο δισεκατομμύρια ήταν κροή, γιατί ήταν για το αυξανόμενο κόστος εισαγωγών. Απλά δεν τα πλήρωσε ο ιδιώτης, τα πλήρωσε το κράτος. Αλλά τελικά Αλλά... φύγανε από την οικονομία. Αυτό τελικά το λέει, πήγανε, ήταν νεκροί. Φύγανε πήγανε, πήγανε. Πήγανε κάπου έξω, ναι. Άρα αυτά τα δύο δισεκατομμύρια στήχησαν στην ανάπτυξη, αφαίρεσαν από την ανάπτυξη και έτσι βρεθήκαμε με αυτό το όντως ε, ε, «περιμέναμε όλοι μεγαλύτερο ποσοστό» Μεγαλύτερο με, με ρυθμό μεταβολή και ήρθε το 2,8% αύξηση του ΑΕΠ, το οποίο εξακολουθεί να είναι πάνω από το μέσο όρο τη ευρωζώνης, Σαφώ είναι παραπάνω, δεν, δεν αφισβητεί κανεί αυτό, αλλά είναι παρακάτω από τι προσδοκίε που είχαν διαμορφωθεί ότι θα φτάναμε σε ένα αριθμό τη τάξη του 5%, γιατί είναι το καλό τρίμηνο. Το ναι, καλό πριβώς. τρίμηνο που έχει τον το το... τουριστικό τμήμηνο. Το... Του το του του Άρα δεν, δεν μα βγήκε. Αλλά δεν είναι ότι δεν μα βγήκε επειδή δεν πήγε καλά ο τουρισμό. Πήγε καλά ο τουρισμός. Είναι επειδή υπήρξε αυτή η εκροή, η μεγάλη εκροή. Του Αυγούστου. Τώρα, τώρα, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στον τουρισμό. Ε, ο οποίο πήγε καλά, το, 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 το αισθανθήκαμε όλοι και όσοι κυκλοφορήσαμε στην Ελλάδα, το είδαμε. Έτσι. Αλλά πάντοτε του χρόνου ενδιαφέρει. Δηλαδή η επόμενη χρονιά πλησιάσαμε το 19, θα δούμε πώς πάει. Πάντως, αφήσαμε πίσω, ας πούμε, τον κορονοϊό, τη ζημιά που έκανε η πανδημία. Ε, όμως, την ίδια στιγμή, η Ευρώπη, κυριότητα η Ευρώπη, από την οποία είναι το μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, ε, από την οποία είμαστε καλύτερα ο πλευράς ανάπτυξη στην Ελλάδα και θα είμαστε μάλλον, όπως φαίνεται, mm. αν δεν έχουμε καμιά έκπληξη, το 23, θα έχει προβλήματα. Mm. Μερικέ οικονομίε, βαριέ οικονομίε, γερμανική, η ιταλική που είναι άμεσα διασυνδεδεμένη, ε, η αγγλική πάει ελαφρώς κατά διαβόλου, θα μπουν, μπαίνουν, είναι κοντά στην ύφεση. Ο μέσο όμω Γερμανό, Ιταλό, Άγγλο, σταματάω εκεί, τον οποίον περιμένουμε του χρόνου για να έρθει ω τουρίστα, μήπω ξανασκεφτεί και πει, μήπω κάνω εσωτερικό τουρισμό, μήπω περικόψω τα όμορφα ελληνικά νησιά. Και ενώ περιμέναμε την απογείωση, έχουμε ένα, μια επιπέδωση, όπως λέτε εσείς, της καμπύλης. Ναι. Αυτό είναι, ο, 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 είναι η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει, ότι ναι, όντως, μπορεί ο Γερμανός να, ή ο Άγγλος να πει να μην ταξιδέψω φέτος, αφού τα πράγματα είναι δύσκολα και δυσκολεύομαι. Εκτονώθηκα την προηγούμενη χρονιά, άρα... ναι. Άξι, ναι. Ε, οπότε αυτή είναι μια εύλογη ανησυχία, ε, δηλαδή να μην πάει τόσο καλά ο τουρισμός όσο πήγε τη φετινή χρονιά και γι' αυτό ψαλιδίζονται οι προσδοκίες για την ανάπτυξη το 2023. Η κυβέρνηση το εκτιμά βέβαια ότι θα ψαλιδιστούν, αλλά φυσικά το πρόσημο θα είναι θετικότατο, θα είναι θετικό. Ε, ε, αυτό που μένει να δούμε είναι το μέγεθος της ύφεσης στις χώρες του Βορρά, ναι. Γερμανία, Αγγλία κτλ. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της ύφεσης, τόσο χειρότερα θα είναι για μας. Και εκείνο που επίσης μένει να δούμε, είναι κατά την άποψή μου, αν αυτό που ήδη έχει δειλά-δειλά, δεν το λέω έτσι με μεγάλη αυτή, αλλά δειλά-δειλά έχει αρχίσει να εμφανίζεται στην ελληνική οικονομία, το ότι βαραίνουν και που είναι θετικό οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αν αυτό θα συνεχίσει και στην επόμενη χρονιά. Αν αυτά τα δύο, δύο, δύο πράγματα, το μέγεθος και η, και η αλλαγή του, του, του παραγωγικού μοντέλου, όπως το λέμε, Έτσι. συνεχίσουν να γίνονται, τότε είμαστε σε καλή τροχιά και θα τα καταφέρουμε και, και τα επόμενα χρόνια. Αν όχι, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Πάντω, ε, κύριε καθηγητά, η, η ερώτηση δική μου προκύπτει από αυτά τα πολύ έτσι, ενδιαφέροντα μα είπατε πριν. Ε, ότι δηλαδή, σύμφωνα με κάποια παρατήρηση, έτσι που έχει μια προνοητικότητα του Αντώνη Παπαγιανίδη, δηλαδή ποιο μα εξασφαλίζει ότι θα έχουμε ροή τουριστών και πάλι, είχε εμφανιστεί ο όρο revenge tourism. Ναι. Ο τουρισμό τη εκδίκηση, δηλαδή. Εκτό από δυόμιση χρόνια με την πανδημία, και λέει τώρα θα ξεδώσω. Δηλαδή, πιθανόν είναι πρόσκαιρη αυτή η έλευση τόσων τουριστών. Από είναι την άλλη πλευρά, το... ίσω υπάρχει και ένα άλλο ε, πρόσκαιρο στοιχείο. Ε, κύκλοι τραπεζών, ή τουλάχιστον έτσι το διαβάζω εγώ στο ρεπορτάζ, γιατί δεν μάθαμε λεπτομέρειε από αυτή την κόντρα, αυτό το πρατεφέρ που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τι τράπεζε. Ε, κάντε κάτι με τα επιτόκια και μειώστε τον καταθέσεων ή βοηθήστε, ξέρω εγώ. Ε, Μήπω τα κέρδη των τραπεζών ήταν και αυτά πρόσκαιρα λόγω πανδημία ή του ενεργειακού προβλήματο, δηλαδή ότι δεν εξασφαλίζει κανεί. Μήπω έχουμε δηλαδή εκτό από ε, τα ερωτηματικά για τον τουρισμό και τα ερωτηματικά για τα υπερκέρδη, τα λεγόμενα υπερκέρδη των τραπεζών. Άρα έχουμε δύο πιθανότητε να υπάρχουν ευχάριστα νέα, αλλά υποπροθεσμίαν και τα δύο. Κοιτάξτε, και τα δύο δεδομένα αυτά που λέτε, μένει να τα δούμε Μένει να δούμε κατά πόσο πραγματικά έχουν βάση βάσιμες βάσιμες ανησυχίες ή όχι την χρονιά που έρχεται. Ε, και το θέμα του τουρισμού είναι σημαντικό γιατί σίγουρα, σίγουρα πολλοί κόσμοι ε, το είδε ως εκτόνωση. Ε, αφού ήταν κλεισμένος δύο χρόνια ε, δεν εκτονώθηκαν και νομίζω είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Σίγουρα υπήρξε κάτι τέτοιο. Σε ποιο βαθμό όμως ήταν αυτό. Αυτό μένει να δούμε. Και, και όσο για τα κέρδη των τραπεζών, ε, ε, εδώ και καιρό τώρα τα επιτόκια των, ε, τα επιτόκια των τραπεζών ε, γενικώ τα επιτόκια αυξάνονται, οι, τα επιτόκια χορηγήσεων όμως παραμένουν ε, 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 αυξάνονται ενώ τα επιτόκια καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά. Ε, ε, εδώ, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει ένα θέμα, ιδίως στις ελληνικές τράπεζες. Εγώ παρακολουθώ και την πορεία... Των επιτοκίων στις ξένες τράπεζες. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι ευρωπαϊκές έχουν αρχίσει στα επιτόκια καταθέσεων να δίνουν περισσότερα. Να, να τα αυξάνουν. Εμείς εδώ λιγάκι είμαστε πίσω. Οι ελληνικές τράπεζες έτσι ανθίστανται. Τώρα το γιατί ανθίστανται. Φοβούνται ότι είναι προσωρινό. Ή ανθίστανται γιατί θέλουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Ή ανθίστανται επειδή φοβούνται ότι θα αντιστραφούν τα πράγματα το 2023, αυτό είναι, είναι μια υπόθεση, είναι κάποιες υποθέσεις εργασίας, τις οποίες θα τι δούμε, κοντός ψαλμός αλληλούια, έρχεται, έρχεται το 2023 και θα δούμε τελικά ε, πώς θα συμπεριφερθούν και οι τράπεζες. Ε, εάν συνεχίσει αυτή, που κατά την άποψή μου θα συνεχίσουν τα αυξημένα επιτόκια, γιατί ο πληθωρισμός καλά κρατεί, ε, θα, νομίζω ότι οι τράπεζες θα πρέπει ε, σιγά σιγά να αυξάνουν τα επιτόκια καταθέσεων για να μην αντιμετωπίζουν την την, 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 αντίδραση αυτή, το βλέπουμε και της κυβέρνησης, αλλά και του κόσμου. Και ο κόσμος έτσι βλέπει αυτό το πράγμα και λέει πού θα πάει. Νομίζω ότι έρχεται, έρχεται η ώρα που αναγκαστικά πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να συμβαδίσουν με την πορεία των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Υπάρχει αυτό που θα έλεγε κανείς, κοινωνικός ρόλος στο τραπεζικό σύστημα. Το λέω αυτό γιατί οι ελληνικές τράπεζες, που είναι ακόμη και τώρα ανακεφαλαιοποιημένες μία και δύο και τρεις φορές και με τον αναβαλόμενο φόρο, όλη αυτή η διευκόλυνση που έχει κάνει και η Ευρώπη και η ελληνική κοινωνία, δηλαδή οι για να, δηλαδή για να σταθούν στα πόδια τους, είναι σκιά του του. Αλλά αυτή η ενόχληση από τις τράπεζες μήπως προέρχεται περισσότερο από τα προβλήματα των κόκκινων δανείων, τα οποία αρκετοί είχαν πει, ακόμη και πολύ σημαντικοί στο χώρο των οικονομολόγων και θεσμικοί παράγοντες, ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε κόκκινα δάνεια από το νέο κύμα, το νέο νέο κύμα. Είχαμε τα πρώτα της φοβερής κρίσης ελληνικής, είχαμε τα δεύτερα της πανδημίας, τώρα έχουμε την τρίτη κρίση του πληθωρισμού της, του ενεργειακού κόστους και τα λοιπά, πολλοί είχαν πει ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει κύμα κόκκινων δανείων. Φαίνεται ότι το κύμα, κυματάκι συν, δημιουργείται mm. όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μήπως από αυτό κινδυνεύουν οι τράπεζες, δηλαδή η φήμη των τραπεζών, από την έννοια ότι όχι μόνο δεν δίνουν στον κανονικό καταθέτη το κατητή, αλλά δίνουν 0,01% που θα γίνει, θα διπλασιαστεί και θα γίνει 0,02%. Το οποίο ε, εντάξει, είναι διπλασιασμό, αλλά δεν είναι και κάτι. <συσχελίδι> Ενώ από την άλλη μεριά κυνηγάνε του ατυχήσαντε των κόκκινων δανείων, μήπω αυτό δημιουργεί μια, μια, μια πίεση συνολική, όχι μόνο έναντι <συσχελί> των τραπεζών και των διοικήσεών του, αλλά στο σύστημα το οικονομικό. Σίγουρα. <συσχελί> <συσχελί> Σίγουρα, όταν έχει καεί μια φορά, Μάλια. πως έχει δέκα φορέ μετά. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στι τράπεζε. Φοβούνται, φοβούνται μήπω έχουν πάλι κόκκινα δάνεια. Ε, ότι, ότι φοβούνται από τη μια μεριά, αλλά δεν, δεν, δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε από την άλλη. Για να βγουν από το. <laughs> Ακριβώ. Ε, ναι, μεν βλέπουν, το προβ... βλέπουν ένα ενδεχόμενο πρόβλημα που έρχεται, αλλά είναι τόσο τόσο έτσι, επηρεασμένες από την προηγούμενη κατάσταση που είναι κλεισμένες στο, στο, στο καβούκι τους είναι κλεισμένες στο, στην εσωστρέφειά τους και δεν παίρνουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να λειτουργήσουν επιθετικά και πιο έτσι, κοινωνικά να, γιατί κοινων... yeah. η τράπεζε είναι κομμάτι της κοινωνίας, δεν είναι ξέχωρο ε, είναι σαν να είναι ξένο σώμα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, σαν να μην ε, αλλά εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό οφείλεται στο ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν τεράστια προβλήματα. Ε, μέχρι να εξοικειωθούμε την νέα κατάσταση, νομίζω θέλει <Ρίου> λίγο χρόνο. Αν μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες αυτού του διαλόγου, που άρχισε από μία έτσι ασυνήθιστη σε σχέση με το πώ θα περίμενε κανεί από μια κυβέρνηση που θέλει να είναι και φιλελεύθερη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τι τράπεζε, που θύμισε άλλε εποχέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτά που βγαίνουν από τι τράπεζε, είναι αν δοθούν, λέει, αυξήσει στα επιτόκια καταθέσεων, θα δοθούν στι πολύ μεγάλε καταθέσει και στις καταθέσεις που υπάρχουν δεσμεύσεις. Γιατί, γιατί όχι στο χαμηλό νοικοκυριό, γιατί όχι σε αυτόν ναι. ο οποίο δυσκολεύεται και πένεται. Ναι, είναι. Εάν είναι. Έχει 20.000 στην τράπεζα και συγγνώμη κύριε Λιαργόβε και γίνει 1% το επιτόκιο και βγάλει το αστρονομικό ποσό των 200 ευρώ το χρόνο για να πάρει να αποφάνει στο παιδί του. Τι θα πάθουν οι τράπεζες. Ε, πραγματικά έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, είναι μια εύλογη απορία την οποία μπορεί να έχει ο καθένα. Εγώ νομίζω ότι οφείλεται στην, στην επιφυλακτικότητα αυτή που λέγαμε των τραπεζών. Ε, βέβαια και, και η, η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν έχει δικαιοδοσία να παρεμβαίνει στο πώς λειτουργούν οι τράπεζα. Η κυβέρνηση μπορεί να νομοθετήσει. Αν νομίζει ότι χρειάζεται ε, νομοθετική έτσι, λύση κάποιων προβλημάτων, ας νομοθετήσει και ας ε, ε, με αυτόν τον τρόπο δείξει την ε, την όποια της ευαισθησία και πολιτική την οποία θέλει να εφαρμόσει. Δεν μπορεί να παρέμβει και να πει κάνε αυτό στις τράπεζες. Είναι, είναι η νομισματική πολιτική, διαγράφεται είναι, είναι, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει την ευθύνη και το τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της ΩΝΕ. Ε, ναι. ε, εδώ λοιπόν, τα περιθώρια παρέμβαση είναι, είναι λίγο και, και είναι κάπω άκομψο να παρεμβαίνει στη νομισματική πολιτική όταν δεν έχει τη δικαιοδοσία τη νομ, νομισματική πολιτική. Φυσικά μπορεί να πει τη γνώμη σου και τι λέει η κυβέρνηση, την είπε τη γνώμη τη, αλλά μέχρι εκεί. Να πάω από μια άλλη πλευρά στο θέμα, όχι των τραπεζών τόσο, όσο τη. Τις... Είπατε πριν κάτι πολύ θετικό ότι έχει υπάρξει αύξηση των επενδύσεων. Και είπατε ένα άλλο πιο μακροπρόθεσμο, ότι βρισκόμαστε και πείσαστε, βρισκόμαστε σε μια φάση αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, του παραγωγικού υποδείγματο. Έχω μια ερώτηση, η οποία με κυνηγάει από την εποχή που άκουγα τον ξενοφόντα mm. Ζολότα και μάλιστα ω διοικητή αρχαία χρόνια τη Τράπεζα Ελλάδο, να λέει, να μα μιλάει για τα leads and lags, δηλαδή το χρόνο που χρειάζεται για να συμβεί κάτι στην οικονομία. Έστω λοιπόν ότι γίνεται μια επένδυση και ότι γίνεται μια επένδυση υψηλού περιεχομένου σε καινοτομία, σε software, σε ανθρώπινη ευφυΐα. Δεν θέλει κάποια χρόνια για να αποδώσει. Οπότε το να μιλάμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μας πάει στην τριετία-πενταετία ενώ mm. όλοι μας κοιτάμε το αύριο όχι μόνο οι πολιτικοί που θέλουν να πάνε σε εκλογές αλλά και εμείς εκείνοι οι άνθρωποι που θα πάμε σε εκλογές είναι αλήθεια αυτό και γι' αυτό είπα εμφανίζεται δειλά-δειλά μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και εγώ το είπα με επιφύλαξη γιατί ακόμα δεν είμαι σίγουρος κι εγώ ο ίδιος ότι όντω αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο. Κάποια σημάδια τα βλέπουμε. Αλλά μένει αυτό να, επι, να, να επιβεβαιωθεί την επόμενη και με, τη, τη μεθεπόμενη και την ε, επόμενη χρονιά. Δηλαδή θες μια πενταετία για να πεις ότι εδώ πράγματι έχουμε έστριψε το καράβι και δεν είναι κάτι συγκυριακό Ελιο, ναι. Ναι. γιατί μπορεί αύριο το πρωί να... τα πράγματα είναι όντως διαφορετικά άρα θέλει έτσι, έτσι, έτσι είναι το παραγωγικό μοντέλο δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη θέλει να εμπεδωθεί η όποια συγκυριακή μεταβολή αν είναι συγκυριακή να δούμε κατά πόσο πράγματι θα είναι μακροχρόνια μεταβολή του παραγωγού που το, τη θέλουμε όλοι που το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Κύριε Καθηγητά, παρατηρώ ότι έχουν μαζευτεί μια σειρά από δέν. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Σε άλλε χώρε τη Ευρώπη το μπόρεσαν. Δεν μπορούμε να πείσουμε τι τράπεζε αυτό που συζητάγαμε πριν να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε του μισθού και δει τον κατώτατο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά κατά τη κερδοσκοπία. Και τελικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε και τα επιδόματα τα οποία mm. σε μακροπρόθεσμη βάση είδα εσά να αρθογραφείτε και να λέτε, κάνουν ζημιά στην οικονομία, γιατί mm. δίνονται πολύ οδηματικά κριτήρια και δίνουν ένα λάθο μήνυμα στην αγορά. Εγώ έτσι το θέτω πάρα πολύ απλά για μια κυβέρνηση που θέλει τι μεταρρυθμίσει. Έτσι λέει. Σαν πολλά δεν, δεν μαζεύτηκαν. Εγώ συμφωνώ με το ότι ε, δεν υπάρχουν, κατά την άποψή μου, εάν θέλει να μεταρρυθμίσει την οικονομία, κανονικά δεν πρέπει να υπάρχουν. Δεν. Αν και εγώ χρησιμοποιώ το δεν, ε, λοιπόν, ε, ε, πολλά από αυτά τα δεν μπορεί να γίνουν, κατά την άποψή μου. Είναι. Απλά ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να, να, να το τοποθετήσω έτσι. Για παράδειγμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, που έχουμε την υψηλότερη τιμή βενζίνης σχεδόν παγκοσμίως, όχι ευρωπαϊκά, έχουμε μεγάλη ο λογαριασμό τη βενζίνη. Άμα δει κανεί, είναι πιο πολύ ο ειδικό φόρο κατανάλωση παρά, παρά. η βενζίνη. Παρά, παρά η βενζίνη. Λοιπόν, ε, άρα εδώ υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν είναι το μήνυμα που δίνεται στην αγορά, είναι ότι εδώ είναι ακριβή η βενζίνη, ενώ πραγματικά δεν είναι ακριβή. Είναι επειδή το κράτο, ο γραφειοκράτη, αν θέλετε, αποφάσισε έτσι. Ε, θεωρώ ότι ακόμα και αυτά, ό,τι έχει να κάνει με τους, με τους ειδικού φόρους κατανάλωσης και με το ΦΠΑ και με... Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε, σαν, ε, σαν οικονομική πολιτική, ενδεχομένως μετά την επενδυτική βαθμίδα. Ο λόγος που υποψιάζουμε η κυβέρνηση δεν θέλει να το συζητήσει πριν είναι γιατί ε, θέλει μέσα στο 2023 να... Αποκτήσει αυτή την επενδυτική βαθμίδα. Φοβάται ενδεχομένως ότι εάν α, αλλάξει τους ειδικού φόρους κατανάλωσης μπορεί συγκυριακά, συγκυριακά μόνο, να, 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 να μειωθούν τα έσοδα. Μελλοντικά όμως θα, θα είναι καλύτερα, κατά την άποψή μου. Άρα δεν θέλει να δώσει ένα μήνυμα έστω και συγκυριακό στις αγορές ότι δεν πάνε καλά τα δημόσια οικονομικά και, και περιμένει. Εγώ θα θεωρούσα ότι μετά την επενδυτική βαθμίδα, εφόσον καταφέρουμε και την αποκτήσουμε, τότε πρέπει να ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση για, τους, για το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, για τον ΦΠΑ, όλα να τα συζητήσουμε και να τα αλλάξουμε. And το ένα you... είναι αυτό. Το, το δεύτερο ζήτημα, για το μεγάλο ζήτημα, πιάνω τα μεγάλα από αυτά που μου είπατε, τα επιδόματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα επιδόματα κάνουν ζημιά στην οικονομία όταν διατηρούνται επιμακρών. Και εδώ δυστυχώ έχουμε διατήρηση των επιδομάτων επιμακρών. Γιατί, Γιατί επηρεάζουν τα κίνητρα των κυρίω για αυτό το λόγο, επηρεάζουν τα κίνητρα των εργαζομένων και των ανθρώπων. Όταν παίρνει επιδόματα και, και, μάλιστα διάφορα, διαφορετικά επιδόματα, τα οποία είναι κυρίως συνδέονται με το εισόδημα, Τότε, γιατί να έχει εσύ εισόδημα και να μην μπορεί να πάρει επιδόματα. Άρα, προτιμά να έχει χαμηλά εισοδήματα για να παίρνει επιδόματα και να μην αναλαμβάνει, να μην πηγαίνει, να μην ε, δουλεύει, ενδεχομένω σε ωράρια τα οποία είναι ε, σε πολλέ περιπτώσει μπορεί να είναι και απαιτητικά. Ε, 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 αναφέρομαι στον τουρισμό. Που, πολλές τουριστικές επιχειρήσεις δεν έβρισκαν εργαζόμενους να δουλέψουν γιατί δεν πήγαιναν. Ήταν προτιμότερο να κάτσουν, να πάρουν κάποια επιδόματα, να, ενδεχομένως να κάνουν μια δουλειά στην, ε, 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 χωρίς να, στη μαύρη οικονομία ε, και, να, και να μην παιδεύονται με εξαντλητικά ωράρια τα οποία απαιτούσαν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Φυσικά, πρέπει να προστατεύει τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Κανεί δεν είναι αντίθετο με αυτό. Άρα, μόνο τα στοχευμένα επιδόματα είναι αυτά τα οποία ε, μπορούν να, ε, να, να, να υιοθετηθούν από μια ορθολογική έτσι, ε, ε, έτσι, ε, πλευρά. Ε, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με τα επιδόματα. Αυτό που είδαμε με το ρυθμό ανάπτυξη. Όταν δίνεις επιδόματα στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα οποία επιδόματα αυτά πάνε κατευθείαν να πληρώσουν τις εισαγωγές. Ε, ουσιαστικά, ε, ουσιαστικά φεύγουν από απ την ανάπτυξη. Αργίζεις την οικονομία, ναι. Ναι, άρα ουσιαστικά είναι πυροβολή στα πόδια σου. Δίνεις τα επιδόματα, γιατί δεν είναι επιδόματα τα οποία πάνε στην οικονομία, δημιουργούν κατανάλωση, ε, πηγαίνουν κατευθείαν στο εξωτερικό ή άλλα επιδόματα τα οποία επιδότηση ηλεκτρική συσκευή. Παραδείγματο χάρη. Ε, πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά, Πήγαν για να χρηματοδοτηθούν ε, επιχειρήσει οι οποίε παράγουν ηλεκτρικέ συσκευές, ποιε γερμανικέ και άλλε επιχειρήσει. Άρα είναι μεγάλη συζήτηση για τα επιδόματα. Ε, πρέπει να προστατεύουμε του ευάλωτου, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι ο καλύτερο τρόπο γιατί δημιουργούν μακροχρόνιες τρευλώσεις που μπορεί να τις βρούμε μπροστά μας και κανείς δεν θέλει να τις βρει μπροστά με, τα, με τα, όλες αυτές τις τρευλώσεις που δημιουργούνται από τα επιδόματα. Καθώς εκπνέει το ημίωρο, ο Αντώνης θα κάνει το τελευταίο ερώτημα. Ναι, επειδή βρέθηκε στο τραπέζι μας η περιόνιμη αυτή η μεγάλη λευκή ελπίδα, όπως τη λέω εγώ, της επενδυτικής βαθμίδας, να σας ρωτήσω, κύριε Λαργόβα, τελικά η περιόνιμη αυτή η οίκη αξιολόγηση βάσει των οποίων αποκτάτε η επενδυτική βαθμίδα από την αίσθησή σα και τα διαβάσματά σα, τι βαραίνει περισσότερο στην κρίση του, Το πώ πάει η ανάπτυξη, πόσο σταθεροποιημένοι είμαστε δημοσιονομικά και δημοσιονομικά είμαστε πλέον σταθεροποιημένοι, mm -hmm. και γι' αυτό υπάρχει και η προσπάθεια να κρατηθούμε σταθεροποιημένοι, ε, οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας ή το πολιτικό ρίσκο, το country risk. Γιατί το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα έχει γίνει νέον δόγμα ότι οι εκλογές αποτελούν διαταρακτικό πράγμα, ότι η απλή αναλογική από την οποία θα περάσουμε είναι πιο διαταρακτικό και γενικά μιλάμε για διαταραχή. Μήπως το ακούνε και αυτό και περιμένουν όχι να περάσουν οι εκλογές, αλλά να περάσουν πολλοί μήνες μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης από τις τελευταίες εκλογές για να δούνε το counter risk να πηγαίνει πίσω και να τη δώσουν την πολυήμνητη επενδυτική βαθμίδα. Ε, να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες η προσδοκία ήταν ότι η επενδυτική βαθμίδα θα ήταν στην αρχή του, του έτους. Ναι, του 23. Ναι. 23. Ε, πλέον, όντω, αυτό που λέτε έχει βάσιμη. είναι βάσιμο γιατί έχει μετατεθεί η προσδοκία για πιο αργότερα, μέσα στο 23, τώρα συζητάμε για την επενδυτική βαθμίδα. Άρα όχι στην αρχή του 23, αλλά μέσα στο 23. Προφανώς έχει μπει στην εξίσωση και το, και το political risk, το οποίο λέτε, το, το πολιτικό ρίσκο. Ε, όλα μετράνε. Κατ εξοχήν... Τα δημόσια οικονομικά, αλλά και ο ρυθμός ανάπτυξης και, το, και, και την ενδεχόμενη πολιτική αβεβαιότητα. Μετράνε και αυτά, τα βάζουν στην εξίσωση. Ναι. Ε, τώρα, το πιο μετράει πιο πολύ ή όχι, νομίζω πιο πολύ τα δημόσια οικονομικά μετράνε. Από εκεί ξεκινάνε. Όχι ότι μετράνε, η ορθοδοξία, δηλαδή, των rating agencies. Που είναι, είναι... η ορθοδοξία, ακριβώς. Η ορθοδοξία, και μετά πάμε προς τα υπόλοιπα. Αλλά τα βάζουν και τα υπόλοιπα στην εξίσουση. Επομένως, γι' αυτό λοιπόν πάμε μέσα στο 2023 και όχι στην αρχή. Σε ευγενική αναμονή συνεπώς, ας το πούμε ναι. έτσι. Ας το πούμε έτσι. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτήν την πολύ γόνιμη συζήτηση. Να είστε καλά, ναι. καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας και το 2023 είναι μπροστά μας, ούτως ή άλλως. Να είστε Οσύ καλά. Στον νουπο. Φίλε και φίλοι, okay. ευχαριστούμε πάνω από όλα εσά που ήσασταν μαζί μα για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Λιακόβα. Γεια σα.